Εκείνο ήταν το απαγορευμένο φρούτο μου. Από την πρώτη φορά που διασταυρώθηκαν οι ματιέ μα, ένιωσα μια δύναμη ακατανίκητη να με τραβάει κοντά του. Ήξερα ότι ήταν ακατάλληλο για μένα, ένα μεγάλο, όχι, που είχα θέσει στη ζωή μου, αλλά ήταν σαν μαγνήτη που με έλκυε με όλο και μεγαλύτερη ένταση. Το όνομά του δεν το λέω, ίσω γιατί ακόμη και το άκουσμά του μοιάζει επικίνδυνο. Ήταν ο άνθρωπο που έμπαινε στη ζωή μου ξαφνικά, χωρί προειδοποίηση, αλλά κάθε φορά που το έκανε. Το έκανε με τρόπο που θα με στοιχειώνει για καιρό. Κάθε του άγγιγμα έσπαγε τι αντιστάσει μου, έριχνε τι άμυνέ μου, και έμοιαζε να με παίρνει μακριά από τον κόσμο τη καθημερινότητα, σε έναν κόσμο όπου ήμασταν μόνο εμεί, μέσα σε φλόγε και πάθο. Τον έβλεπα πάντα στη δουλειά μου, εκεί που τα βλέμματα των άλλων ήταν συνεχώ καρφωμένα πάνω μα. Το γραφείο του ήταν απέναντι από το δικό μου. Κάθε πρωί, ήξερα πω θα είμαι εκεί, να τον κοιτώ να πίνει τον καφέ του, να τον παρατηρώ καθώ σκέφτεται να νιώθω την αναστάτωση που φέρνει η παρουσία του στο γραφείο μου. Κάθε λέξη που μου έλεγε είχε κάτι κρυφό, κάτι που ήξερα πω μόνο εγώ μπορούσα να αποκωδικοποιήσω. Τα πρώτα βήματα έγιναν με μικρέ ματιέ, μισό υπομένα λόγια. Ήξερα ότι θα έπρεπε να μείνουμε μακριά, ήξερα πω, ότι συνέβαινε ανάμεσά μα ήταν λάθο, αλλά αυτό έκανε τα πάντα πιο έντονα. Το ξέραμε και οι δυο μα, αλλά κανένα από του δύο δεν ήταν αρκετά δυνατό για να σταματήσει. Και κάποια στιγμή, σαν ηφαιστιακή έκρηξη, όλα όσα δεν τολμούσαμε να πούμε βγήκαν στην επιφάνεια. Εκείνο το βράδυ, μου πρότεινε να μείνουμε λίγο παραπάνω στη δουλειά. Οι υπόλοιποι είχαν φύγει, και το γραφείο είχε ένα παράξενο, ήσυχο σκοτάδι, που έκανε το χώρο να μοιάζει πιο μυστήριο από ποτέ. Δεν μιλήσαμε πολύ, απλώ ανταλλάξαμε ένα βλέμμα, και αυτό ήταν αρκετό. Πλησίασα κοντά του, και ένιωσα την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Οι ανάσε μα ενώθηκαν, και με εκείνο το πρώτο άγγιγμα, χάθηκα. Χάθηκα σε μια στιγμή που δεν είχε καμία λογική, καμία διστακτικότητα, μόνο καθαρό πάθο. Ήταν κάτι απαγορευμένο, κάτι που με έκανε να νιώθω ζωντανή όσο ποτέ. Ξέρω ότι αυτό το πάθο ίσω δεν κρατήσει για πάντα, ότι μπορεί κάποτε να μετανιώσω για τη φωτιά στην οποία έριξα τον εαυτό μου, αλλά για τώρα, είναι η φλόγα που καίει τα πάντα μέσα μου, και είναι δική μου.